Τον ερχόμενο Ιούνιο έρχονται τα σοκομάντο στο νησί, οι οποίοι θα ενισχύσουν το πυροσβεστικό σώμα. Ιδρύεται στο Ηράκλειο η ΕΜΟΔΕ, μια μονάδα με νέους πυροσβέστες, η οποία θα ενισχύσει το πάρα πολύ το επιχειρησιακό έργο στο νησί σας. Όπως εκτιμάται, θα είναι περισσότεροι από 50 δασοπυροσβέστες, οι οποίοι θα αποτελούν μόνιμο προσωπικό. Θα είναι η κομμάτια του πυροσβεστικού σώματος με ειδικές μεθόδους, τις οποίες εκπαιδεύονται, που χρησιμοποιούνται στα προηγμένα κράτη, Γαλλία, Αμερική. Θα μετακινούνται με ελικόπτερα και με οχήματα. Για τη νέα μονάδα, η οποία θα έχει έδρα το Ηράκλειο, αναφέρθηκε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, ο οποίος επισκέφθηκε το μεσημέρι την πυροσβεστική υπηρεσία στο Ηράκλειο. Θα ενισχύσουν και την πρόληψη κατά τη διάρκεια του μετά την αντιπυρική περίοδο. Θα είναι μόνιμη στο σώμα. Εν ώψη της νέας αντιπυρικής περίοδου θα υπάρξει ενίσχυση και από αέρος, καθώς το νησί θα ενισχυθεί με ένα ακόμη ελικόπτερο, πέρα από τα άλλα δύο ελικόπτερα σε Χανιά και Ηράκλειο. Το οποίο θα είναι και για μεταφορά προσωπικού, αλλά και θα είναι και δεξαμενή, προκειμένου να επεμβαίνει και ως μέσο κατάσβεσης πυρκαγιές. Μαζί με τα άλλα δύο ελικόπτερα, το βαρέως τύπο που είχαμε και πριν στα Χανιά, το Έριξον δηλαδή, και ένα μεσαίο τύπο στο Ηράκλειο. Έχουμε επικαιροποιήσει τα σχέδιά μας, έχουμε κάνει το εξοπλισμό μας, έχουμε συντηρήσει τον εξοπλισμό, έχουν γίνει οι κατάλληλοι εκπαιδεύσεις και συνεχίζουμε. Περιμένουμε μέχρι και την είδεση του ΕΜΟΔΕ. Η υποστελέχωση του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και η ανάγκη για περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα, τέθηκαν επιτάπητο στη διάρκεια των επαφών του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού μας. Έχουμε περίπου 3,5 με 4,000 οργανικά κενά. Εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε για το νησί σας, γνωρίζουμε τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες.